Και τώρα τι θα ρωτούσε κάποιος, κύριε Καβαθά, και όταν έχετε και εσείς από τη δική σας την πλευρά ως ΓΕΣΕΒΕ καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις σε ό,τι έχει να κάνει και θα μας τις αναφέρετε με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και την προστασία των δανειοληπτών. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Ζουγκελάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καταρχάς πρέπει να τονίσω ότι το πρόβλημα με τους πληστηριασμούς είναι ένα μεγάλο ζήτημα που θέτει καταρχάς κατά την άποψή μου σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Περάσαμε και περνάμε δύσκολα 13 χρόνια και δεν έχουμε διαλλαγή κοινωνική συνοχή. Και τώρα βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το μεγάλο κίνδυνο, γιατί μιλάμε για 700.000 πληστηριασμούς που δυνητικά θα μπορούσαν να γίνουν. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία προστασία και οι προτάσεις που έχει καταθέσει διαχρονικά η Συνομοσπονδία είναι προτάσεις που έχουν να κάνουν καταρχάς με την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι επαγγελματίες έμπροβιοτέχνες οι οποίοι έχουν υποθηκεύσει τα ακίνητά τους για να πάρουν επιχειρηματικό δάνειο και άλλαξαν τα δεδομένα λόγω των οικονομικών αλλεπάλληλων οικονομικών κρίσεων που περνάει η χώρα και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχουμε προτείνει εδώ και χρόνια πριν δοθούν τα χαρτοφυλάκια των κόκκινων δανείων στους ΦΑΝΣ να υπάρχει δυνατότητα προτεραιότητας στο δανειολήπτη, το δικαίωμα προτίμησης δηλαδή, έτσι ώστε όπως έχει γίνει και στην Κύπρο και σε άλλες χώρες, κάτι στο οποίο εδώ μας το αποκλείανε από την πρώτη στιγμή που το θέσαμε, αλλά είναι μια αναγκαιότητα. Δεν μπορεί ένα δάνειο το αξίας ας πούμε 100.000 ευρώ να το αγοράζει να φάνε στα 10.000 ευρώ ή στα 15.000 ευρώ και να μην μπορεί να έχει δικαίωμα προτίμηση όταν εντύπωση στις τράπεζες πριν πάει στο φάν. Και σήμερα θα πρέπει να δούμε πραγματικά μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που με μια προστασία ούτως άλλως δεν υπήρχε, αλλά απλά νομιμοποιούνται τώρα με την απόφαση τα φάν και οι σέρβισες να τα πλησιάζουν ακίνητα των Ελλήνων, θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα από κοινού επιτέλους και το τονίζω να καταθέσουν μια κοινή πρόταση η οποία θα διασφαλίζει την πρώτη κατοικία όλων των Ελλήνων και όλων των Ελληνίδων και δεν αναφέρομαι σε στρατηγικούς και νομιμοβουλευτές οι οποίοι μπορούν να βρεθούν με το πάθημα ενός χουμπιού. Νομίζω δίνετε το στίγμα σας τα πολιτικά κόμματα από κοινού να καταθέσουν πρόταση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό αυτό, γιατί μέχρι στιγμής αυτό που αντιλαμβάνομαι, ενδεχόμενα και λάθος κύριε Καβαθά, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι ακούγοντας και τα κόμματα είναι διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις, θεωρητικά ναι μεν στην ίδια κατεύθυνση, αλλά στην πράξη δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει και πώς μπορούν να ομονοήσουν. Κύριε Βιλάκη, όταν αναφερόμαστε στην πρώτη κατοικία 700.000 συμπολιτών μας, δεν μπορεί αυτό να είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Με αυτή τη λογική έχει καλέσει και η ΣΕΒΕ ουσιαστικά τα πολιτικά κόμματα να καταθέσουν από κοινού ένα σχέδιο νόμου. Να βρουν την κοινή συνισταμένη των διαφορών τους, των θεωρητικών διαφορών, των θεωρητικών, γιατί είναι θεωρητικές διαφορές τους. Δεν είναι επί του πρακτέου. Όλοι κόπτονται δήθεν για την προστασία της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων δανειοληπτών, αλλά κανείς δεν καταθέτει μία πρόταση. Και αναφέρομαι και στη σημερινή κυβέρνηση και στη χθεσινή κυβέρνηση ή στην προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη να καταθέσουν μια ξεκάθαρη πρόταση με σχέδιο νόμου με το οποίο θα προστατεύεται η κατοικία των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Μα η σημερινή κυβέρνηση είπε ότι το επεξεργάζεται για να το δει παρακάτω, διότι είδαμε ότι για να άλλο με το σκόπελο των εκλογών. Ναι, άλλο πτωχευτικός κώδικας, άλλο αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ. Ο πτωχευτικός κώδικας όμως που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση είναι ένας πτωχευτικός κώδικας ο οποίος δεν διασφαλίζει κανέναν. Διότι παραδείγματος χάρη, αν χαρακτηριστώ, ήμουν αδενελήτης και χαρακτηριστώ ευάλωτος, για να μπορώ να μην κινδυνεύσω ή να μπει στον πληστηριασμό, θα σημαίνει ότι έχω εισόδημα ατομικό
7.000 ευρώ. 500 ευρώ το μήνα δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω ποτέ κάποιο δάνειο? Όχι. Υπάρχει αυτό όταν φύγω από την προστασία του ευάλωτου και βγει στον πληστηριασμό, γιατί κάποια στιγμή θα βγει. Μα, μα βγαίνουν και τα ευάλωτα, ευάλωτα νοικοκυριά σε πληστηριασμό, γιατί αυτό μας έλεγε προχθές στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής από την Εκπιζώ η κυρία Καλαποθαράκου η Παναγιώτα, λέγοντας ότι έρχονται εδώ σε εμάς στην Εκπιζώ άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, ευάλωτα νοικοκυριά, και μας λένε ότι έχει προχωρήσει και προχωρά ο πληστηριασμός. Δεν διασφαλίζεται πλέον κάτι και για τα ευάλωτα? Τα ευάλωτα διασφαλίζεται από τον πτωχευτικό κώδικα. Το νόμο διασφαλίζεται ότι μπορεί το ευάλωτο νοικοκυριό να μείνει ενοικιαστής για 12 χρόνια στο σπίτι του, πληρώνοντας ένα τίμημα, ένα ενίκιο σε έναν φορέα που δεν έχει σταθεί ακόμα, εδώ και 2 χρόνια, και μετά από 12 χρόνια να έχει δικαίωμα να αγοράσει το σπίτι του, λες και κάποιος που είναι με 500 ή 600 ή 700 ευρώ, πληρώνοντας και 100 και 150 ευρώ το μήνα ενίκιο, θα μπορεί σε 12 χρόνια. Αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα, ούτε το τζόκερ δεν είναι οι πληρότερες πιθανότητες, μάλλον περισσότερες πιθανότητες να γυρίσει το τζόκερ από Τώρα δεν ξέρω αν μετακινήσετε λίγο ή αν δεν υπάρχει πάρα πολύ καλό σήμα στο χώρο που βρίσκεστε, αλλά σας ακούω λίγο με διακοπές. Αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε να το αποκαταστήσουμε, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ακούτε καλύτερα. Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, υπάρχει εκείνη η προαναγγελία από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα παρουσιαστεί μια πρόταση που θα έχει δύο σκέλη για την επαναφορά της νομικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, της αγροτικής γης, την υποχρεωτική στον πιστωτή να κάτσει στο τραπέζι της ρύθμισης, τους επιχειρηματίες, ενώ προανήγγειλε επίσης ότι θα επιδιώξει και συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά είναι συνιστώσεις όλα αυτά, τα οποία όπως και εσείς είπατε πριν από λίγο, εάν συγκεραστούν αυτές οι προτάσεις απόψεις και υπάρξει μια κοινή γραμμή, κοινή πολιτική πρόταση, ενδεχόμενα εδώ να γλιτώσουν άνθρωποι όχι το σπίτι τους και το βιό τους, να γλιτώσουν την ίδια τους τη ζωή. Είναι σαφές κύριε Λουιδάκη. Γι' αυτό ακριβώς επιμένω και επιμένω χρόνια. Να κατατεθεί ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα είναι κοινής αποδοχής από πολιτικά κόμματα και να μην γίνεται διελκυσίδα ο δανειολήπτης και να παίζουν τα πολιτικά κόμματα παιχνίδια στην πλάτη του. Στην πλάτη της περιουσίας που μπορεί να έχει φτιάξει με χίλιους σκόπους και της ίδιας της ζωής. Διότι μην ξεχνάτε ότι κατά τη διάρκεια των κρίσεων των οικονομικών είχαμε και δεκάδες αυτοκτονίες ανθρώπων. Τώρα, εσείς μπορείτε να πείτε, κοίτα τώρα, ώρα που βρήκε να με ρωτήσει και για άλλη μια φορά, αλλά ξαναρωτώ, απανωτές οι κρίσεις. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για το κάθε νοικοκυριό, για τον κάθε επιχειρηματία. Μία αλυσίδα με πάρα πολλούς κρίκους που αν δεν είναι δεμένοι μεταξύ τους, τα πράγματα παρουσιάζουν πάρα πολλά προβλήματα. Το επιχειρήν, το οποίο έχει να κάνει και με τη δική σας την επιβίωση και με τη δική μου την επιβίωση, γιατί και ο εργαζόμενος κάπου θα πρέπει να πάει να δουλέψει για να μπορεί να βγάζει τα προστοζήν για την οικογένειά του. Αυτά τα δύο πώς προχωράνε αυτή την ώρα, τι καταγράφεται? Κοιτάξτε, η κατάσταση δεν είναι καλή. Υπάρχει μια ευημερία των αριθμών, αλλά δεν υπάρχει αυτό η ευημερία στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Και το έχω ξαναπεί και από το φιλόξενο σταθμό σας, ότι αυτό που έχει μπει σε διακυβεύεται στη χώρα είναι η οικονομική δημοκρατία. Και γιατί οδηγούμαστε σε μια ολιγοπόληση μέρα με τη μέρα της αγοράς, εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων, και εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Γιατί οι μικρές επιχειρήσεις, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, είναι εκείνες οι οποίες έχουν το 87% της απασχόλησης στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να τη δουν τα πολιτικά κόμματα και εν όψη εκλογών και να τοποθετηθούν ευθέως. Με ποιους είναι, με τους πολλούς ή τους λίγους? Μάλιστα. Είναι νομίζω σαφές το μήνυμα το οποίο στέλνετε αυτή την ώρα, με τα πράγματα να είναι πολύ πολύ δύσκολα. Να σας ευχαριστήσω, θέλω, για τις κουβέντες που κάναμε. Καλημέρα, κύριε Παθά. Καλή σας συνέχεια.